Το ΚΚΕ δίνει το χέρι στους εργάτες και τις εργάτριες, ιδιαίτερα στους εργαζόμενους στον χώρο της υγείας, στους μετανάστες και πρόσφυγες, στους άνεργους. Σε όλους αυτούς που είδαν να αξιοποιείται η πανδημία ως πρόσχημα για να φορτωθούν στις δικές τους πλάτες τα βάρη από τη νέα καπιταλιστική κρίση. Όπως οι εργαζόμενοι των πετρελαίων που έρχονται αντιμέτωποι με την επίθεση της εργοδοσίας, η οποία αφού πήρε την έγκριση για τα θαλασσοδάνεια που θα πάρει και θα τα πληρώσει και ο ελληνικός λαός, ύψους μάλιστα 100 εκατομμυρίων ευρώ, ξεκίνησε τις απολύσεις βαφτίζοντάς τες εθελούσιες παρετήσεις. Και δεν θα σταματήσει αν οι ίδιοι εργαζόμενοι με τον αποφασιστικό αγώνα τους δεν βάλουν οι ίδιοι φρένο. Γιατί το σχέδιό της για το πράσινο πρίνο προβλέπει εκτός των απολύσεων δραματικές μειώσεις μισθών και δικαιωμάτων, ενώ αφήνει αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Όπως οι 135 εγκλωβισμένοι εργαζόμενοι της Βουκουλού, που παρά τους αγώνες που έδωσαν όλα αυτά τα χρόνια και τη δικαίωσή τους, ακόμα και από τα δικαστήρια, η εργοδοσία τους κρατά εκτός του εργοστασίου, ενώ οι πληρωμές τους είναι πίσω μέχρι και 6 μήνες. Όπως όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι από κλάδους όπως ο τουρισμός, ο επισιτισμός, το εμπόριο, που ούτε τα ψίχουλα της αναστολής ή της παράτασης επιδόματος ανεργίας πήραν, που έμειναν κυριολεκτικά χωρίς κανένα εισόδημα. Όπως οι αυταπασχολούμενοι επαγγελματίες που είδαν τα μαγαζιά τους κλειστά για μήνες, τα εισοδήματα να εκμηδενίζονται και τις υποχρεώσεις να μετατίθονται χρονικά λίγο παρακάτω. Όπως οι βιοπαλαιστές αγρότες που περιμένουν ακόμα τις πενιχρές αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ για τις καταστροφές των τελευταίων χρόνων. Την ώρα μάλιστα που το κόστος παραγωγής εκτινάσεται σε δυσθεώρατα ύψη, απαγορευτικά για να επιβιώσουν και να ξαναμπούν στην παραγωγή την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.